Γίνεται την ίδια στιγμή που καταγγέλλεται τη διαπλοκή και τους καναλάρχες που σε συνεργασία με κάποια κόμματα έπαιζαν παιχνίδια και τα δάνεια και όλα αυτά, να διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ και εκδότη του Βήματος και των Νέων, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη. Μάλιστα οι περιγραφές είναι απολαυστικές εκεί, με τη γάτα Ιμαλαΐων και τον καφέ που του ετοιμάσατε σε μία εκ των συναντήσεων αυτών. Και θέλω να σας ρωτήσω πρώτον, αν πήρατε εσείς την πρωτοβουλία ή εκείνος για τις συναντήσεις αυτές και αν, όπως τώρα διάβασα σε μια ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κύριος Ψυχάρης σας ζήτησε πράγματα που λέτε ότι δεν τα κάνατε, δηλαδή ρυθμίσεις των δανείων, του δόλου ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν το είπατε τότε και γιατί εγκρυπτώ οι συναντήσεις με τον κύριο Ψυχάρη? Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι σε εμάς, όταν ήρθατε στην εφημερίδα, φάγαμε όλοι μαζί με τους συντάκτες, σας κάναν και ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, δημόσια, ανοιχτά, και μια-δυο φορές που σας έχω συναντήσει, σας συνάντησα σε δημόσιους χώρους. Φάγαμε έξω μαζί μπροστά σε όλο τον κόσμο. Γιατί εκεί μυστικές συναντήσεις με γάτες Ιμαλαΐων και δεν ξέρω τι άλλες γάτες υπήρχαν? Κύριε Χατζηνικολάου, θα απαντήσω σε όλα σας τα ερωτήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Μπορεί, αν χρειαστεί, να συναντήσω και τον διάβολο. Το θέμα είναι ότι θα του πουλήσω την ψυχή μου. Και εγώ θα κριθώ, ιδίως τώρα που έχω θέση εξουσίας, όχι από το ποιον συναντώ, τι μου λέει, τι του λέω, αλλά από το τι πράττω. Και έχω την τιμή να σας πω και την περηφάνεια ότι η δική μου κυβέρνηση δεν εκβιάστηκε από κανέναν, δεν χαρίστηκε σε κανέναν και δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Και έχω επίσης να σας πω ότι αν ακόμα αισθάνομαι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που περνάμε, ότι έχω μια δύναμη, αυτή η δύναμη άγεται από το γεγονός ότι σε 3 διαδοχικές κρίσιμες κάλπες, 4 μαζί με τις ευρωεκλογές, δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή, ούτε μία, που να σηκώσω το τηλέφωνο και να ζητήσω χάρη από κανέναν. Ούτε από φίλους, ούτε από εχθρούς. Και ενδεχομένως να μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς αυτό, ότι ποτέ δεν σας πήρα να σας πω, είναι λάθος αυτό το πρωτοσέλιδο ή διαφωνώ ή μου κάνεις κακή κριτική. Είναι από κανέναν. Από κανέναν. Αλλά δεν σας ζήτησα κι εγώ κάτι. Και να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά δεν σας ζήτησα κι εγώ κάτι. Προφανώς. Ναι, εδώ. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Διαβάσαμε στις περιγραφές. Να ολοκληρώσω και θα απαντήσω. Ότι εσείς, λέει, του υποσχεθήκατε να ρυθμίσετε τα χρέη του ΔΟΛ και του υποσχεθήκατε να πάρει και μόνος του ολόκληρο το ΜΕΓΑ που τώρα το έχει μαζί με άλλους 3. Και αυτός, ως άνθρωπος που δεν δέχεται τέτοια πράγματα, είπε: τι είναι αυτά που λες, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε, αλλά λέει, ακούστε, εγώ δεν, κύριε Πρόεδρε, να... λέει ότι έχει χρυσές εφεδρείες. Ακούστε, ας έχει ό,τι διάβασα θέλει. Να λέει, ας έχει ό,τι θέλει, ότι έχει χρυσές εφεδρείες. Να τα βγάλει όλη στη φόρα, να τα βγάλει όλα στη φόρα και να πάει και στον εισαγγελέα που, από ό,τι μαθαίνω, τον συναντά συχνά τώρα τελευταία ή θα τον συναντά. Δεν με απασχολεί. Εγώ αυτό που επαναλαμβάνω είναι ότι θα κριθώ από τις πράξεις μου. Εγώ, λοιπόν, ούτε ποτέ ζήτησα χάρη από κανέναν. Άλλωστε, θεωρώ ότι το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης ήταν απέναντί μου στις κρίσιμες αναμετρήσεις ήταν παράσημο και μου έκανε καλό σε αυτές τις αναμετρήσεις. Άρα, λοιπόν, όταν δεν χρειάστηκα στα δύσκολα, θα ζητήσω τώρα. Δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Η αδειοδότηση των καναλιών είναι μια πραγματικότητα. Δεν την έκανε καμιά άλλη κυβέρνηση. Εμείς την προχωράμε. Τα δάνεια των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων. Φεύγεται από το θέμα. Τα δάνεια. Θα έρθω. Τα δάνεια των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων. Γιατί, ξέρετε, εγώ δεν έχω. Γιατί μπορεί να δοθεί, ναι, και εντύπωση ότι έχω κάποιο ρεβανσισμό απέναντι σε κάποιον. Γιατί πηγαίνουν με τη σειρά. Το ξέρετε ότι πηγαίνουν με τη σειρά. Πρώτα τα μεγαλύτερα, μετά τα μικρότερα δάνεια. Όλα θα ελεγχθούν. Πολιτική δίωξη. Όλα θα ελεγχθούν. Λέει ότι επειδή σας ασκεί αυστηρή κριτική, διώκεται
και ότι η κυβέρνησή σας είναι πίσω από αυτά που τραβάει τώρα και που τα είπατε με μια ελαφρά ειρωνία πριν τις επισκέψεις τους στους εισαγγελείς κλπ. Και θέλω να σας ρωτήσω, εδώ είναι προφανές ότι μετά τις συναντήσεις σας αυτές υπήρξε αλλαγή γραμμής στο δόλο. Έτσι λέω εγώ. Είδα το Βήμα να βγαίνει με κόκκινο εξώφυλλο την ημέρα της 25ης Ιανουαρίου των εκλογών και με μεγάλη φωτογραφία σας. Είδα τα Νέα την επομένη με κύριο άρθρο να σας καλωσορίζουν και να μιλούν για αλλαγή σελίδας. Μετά τις εκλογές όμως. Την επομένη των εκλογών, την πρώτη μέρα. Την προηγούμενη τα είχατε. Την Κυριακή δει. Το Βήμα ήταν με κόκκινο εξώφυλλο και με τεράστια φωτογραφία σας. Την προηγούμενη Εμείς Κυριακή είχαμε όλους τους αρχηγούς. Λοιπόν, ο κύριος Ψυχάρης λέει ότι εσείς του δώσατε κάποιες υποσχέσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον βοηθήσετε σε αυτά που γράφει. Μήπως γι' αυτό υπήρξε αυτή η μετατόπιση την ημέρα των εκλογών από το Βήμα. Κύριε Χατζηνικολάου, μετατόπιση την ημέρα των εκλογών από πάρα πολλά μέσα ήταν ακριβώς επειδή πιστεύανε ότι και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το ίδιο με τους προηγούμενους. Ότι θα θελήσουν να εξαργυρώσουν τη στήριξη των ίδιων μέσων που μας πολεμούσαν με μανία μέχρι τις εκλογές με διευκολύνσεις. Και εμείς πολύ απλά δεν το κάναμε. Τελεία, παράγραφος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Οι κυβερνήσεις γιατί κρίνονται από τις πράξεις. Γιατί μυστικές συναντήσεις, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Χατζηνικολάου, με τον κύριο δημόσια Ψυχάρη. Είχα πάει. Το ζήτησε εκείνος. Δημόσια είχα πάει. Δημόσια είχα πάει σε όλα τα μέσα ενημέρωση και την εποχή. Είχα έρθει σε εσάς. Είχα πάει στο Βήμα. Μα δεν μιλάω είχα πάει για αυτό, στο Πρώτο Θέμα. Είχα πάει στο Έθνος. Σε όλα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Και μετά, λέω για τη γάτα Ιμαλαΐων. Εγώ δεν την είδα ο Κακόμοιρος τη γάτα Ιμαλαΐων. Το έχω παράπονο. Μπορεί να σας ούτε δείξω αν θέλετε. Αλλά πήγαμε κι εμείς και φάγαμε μαζί. Η επιθυμία του συνομιλητή μου εκείνη την εποχή που ήθελε να μιλήσουμε ήταν να μην βγούμε σε δημόσιο χώρο. Πού είναι το κακό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μεμπτό? Μεμπτό θα ήταν εάν σήμερα ερχόμουν εγώ εδώ και λέγατε τον ένα χρόνο τον οποίο είσαι πρωθυπουργός, αυτόν ο οποίος λέει ότι μιλούσε μαζί σου, τον ευνόησες. Σας έχω ευνοήσει εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, σε τίποτα? Μου ζητήσατε ποτέ τίποτα? Όχι. Έχω ευνοήσει κανέναν άλλον εκ των συναδέλφων σας? Έχετε αυτή την εικόνα? Όχι. Άρα λοιπόν, πάντως, το μόνο το οποίο μπορεί να ισχυριστεί. Ακούω πολύ τη λέξη εκβιασμός να παίζει στον το αέρα. Μόνο το οποίο και μπορεί τη να λέξη δάνεια να παίζει στον αέρα. Το μόνο το οποίο μπορεί να ισχυριστεί ο εν λόγω μέσα στον πανικό του. Και μέσα σε ένα πανικό ο οποίος προέρχεται από το γεγονός ότι ένα χρόνο τώρα που είμαι πρωθυπουργός έχει επανειλημμένο ζητήσει ξανά να με συναντήσει και δεν έχω αποδεχθεί τη συνάντηση, όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί μαθαίνω δεξιά και αριστερά, διότι ξέρετε, εγώ δεν θεωρώ κακό να συναντάς ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς. Η στάση μου όταν το συνάντησα δεν άλλαξε. Στο Μέγκα εγώ έχω να πάω από το 2012. Εάν είχαμε κάνει καμία συναλλαγή τότε, όπως υπενήσετε, την επόμενη μέρα εμένα θα με βλέπατε στο Μέγκα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Είναι σωστό το επιχείρημά μου ή όχι? Φαντάζομαι. Δεν έκανα λοιπόν καμία αλλαγή στα λεγόμενά μου, ούτε έβαλα νερό στο κρασί μου. Υπήρξαν κόκκινα πρωτοσέλιδα στις 25 Γενάρη, αλλά αμέσως μετά εγώ πήγα στη Βουλή και στις προγραμματικές δηλώσεις, είπα διοδότηση και τέρμα οι διευκολύνσεις. Και αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα έγιναν ξανά μπλε. Και στο δημοψήφισμα έγιναν μαύρα. Και αμέσως μετά στις εκλογές τα πρωτοσέλιδα συνέχιζαν να είναι γκρίζα. Και να βγάζουν μια μέρα πριν τις εκλογές του Σεπτέμβρη 0,6 τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν 7,5 μονάδες. Και την επομένη των εκλογών ξανά έγιναν κόκκινα. Και μπήκαμε σε εποχή Τσίπρα. Και όταν ο Τσίπρας όμως ξανασυνέχισε και πήγε και έβαλε το θέμα της αδειοδότησης, τότε τα δημοσιεύματα έγιναν κατάμαυρα. Και βγάζαν ότι ο παπάς έχει φτιάξει μια βιομηχανία εκβιασμών και έχει ένα ειδικό γραφείο ξεχωριστό μαζί με τον Σπίρτζη και παίρνουν 50.000 τη μέρα. Και όταν απειλήσαμε με μηνύσεις, τότε βγήκε δημόσια συγγνώμη για αυτά τα δημοσιεύματα. Αλλά συνέχιζαν να είναι γκρίζα και μαύρα. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα Ιμαλαΐου. Η γάτα Ιμαλαΐου. Μικρή...